Για χαρά. Τελείωσαν λοιπόν οι αμερικανικές εκλογές, σάβομαι σπάπους, δηλαδή έχουμε πια πρόεδρο τον Τραμπ. Και φυσικά το ερώτημα ήταν, πάρα πολλοί με ρωτήσανε ότι πώς είναι δυνατόν με ποιους ψήφισαν οι Εβραίοι στην Αμερική, οι Εβραίοι, οι πανίσχυλοι, το λόμπι, το όλα αυτούς τους μύθους που υπάρχουν. Λοιπόν, για να το ξεκαθαρίσουμε λίγο το θέμα. Οι Εβραίοι είναι βασικά δημοκρατικοί. Έχουν περίπου 70% με 75%, πολλές φορές φτάνει και στο 80% ψηφίζουν δημοκρατικοί και ένα 20 με 22% ψηφίζουν ρεπουμπλικανούς. Αυτό ήταν ανέκαθεν από τότε που ο Φράνκλιν Ρούσβελτ έφερε τους Εβραίους κατά τη διάρκεια της μεγάλης κρίσης και της μεγάλης The Great Depression, τη μεγάλη σύφηση που πάθαμε το χρηματιστήριο τότε, το Κράχ, το 1929, τους έφερε στο Δημοκρατικό Κόμμα, καθότι είχε ιδέες πολύ πολύ προοδευτικές για την εποχή του και όχι μόνο για την εποχή του, και αυτός κατάφερε και έφερε τους Εβραίους μέσα. Να πούμε όμως από πού συνάγεται αυτή η αν θέλετε, εντός εισαγωγικών δυσανάλογη για τον πληθυσμό της δύναμη του εβραϊκού στοιχείου στην Αμερική. Θα πρέπει να πάρω, γιατί όπως ξέρετε, σε ονόματα και σε νούμερα πρέπει να τα διαβάζω για να είμαι σίγουρος ότι τα ξέρω καλά, γιατί δεν έχω και τόσο πια μεγάλη μνήμη όπως είχα παλαιότερα. Ούγαρ έρχεται μόνο γάρ. 50 λοιπόν, καταρχήν να πούμε το εξής, ότι 50% των προσφορών που γίνονται στο Δημοκρατικό Κόμμα κατά τη διάρκεια των εκλογών και όχι μόνο, είναι από Εβραίους. Δηλαδή το 50% των χρημάτων που έχει, που παίρνει το Δημοκρατικό Κόμμα, είναι από Εβραίους. Και το 25% που έρχεται από το στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, τα χρήματα που δίνει ο λαός, είναι από Εβραίους. 50% στο Δημοκρατικό Κόμμα. Ένα άλλο στοιχείο που κάνει την παρουσία των Εβραίων στην Αμερική δυνατή είναι το εξής. Αν σκεφτείτε ότι ο μέσος όρος των ψηφοφόρων της Αμερικής είναι 50%. Ξέρετε πόσο είναι με τους Εβραίους? 85%. Δηλαδή το 85% των Εβραίων πάνε να ψηφίσουν όταν το γενικό σύνολο είναι μόλις 50. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό κάνει μια, δείχνει μια ισχυρότατη παρουσία στο πολιτικό στίβο, όταν 85% του πληθυσμού σου πάει να ψηφίσει. Ένα άλλο στοιχείο είναι επίσης, και δεν πρέπει να το παραβλέπουμε αυτό, ότι είναι ότι παρόλο που μπορεί να είναι ένα πολύ μικρό ποσοστό του αμερικανικού πληθυσμού, όλο και όλο 6 εκατομμύρια οι Εβραίοι στην Αμερική, δηλαδή περίπου είναι το 2% του πληθυσμού. Ένας άλλος λόγος επίσης που έχουν ισχυρή παρουσία είναι ότι έχουν 19 γερουσιαστές, πώς το λένε, 19 βουλευτές, congressmen, και 9 και 10 γερουσιαστές, senators. Αυτό είναι πολύ μεγάλη δύναμη. Και επίσης μην ξεχνάμε ότι στο ανώτατο δικαστήριο του Στενάριο Πάγωτα της Αμερικής, από τους 9 δικαστές, οι 3 είναι Εβραίοι. Θέλω να πω δηλαδή ότι υπάρχουν θέματα, υπάρχουν positions, υπάρχουν θέσεις στην αμερικανική πολιτική, αν θέλετε, και δημόσια ζωή, που είναι σε υψηλές θέσεις είναι Εβραίοι. Αυτό είναι επίσης άλλο ένα πράγμα που τον κάνει τους Εβραίους, τους κάνει, πώς το λένε. Τώρα, το πιο σημαντικό είναι γιατί ψηφίζουν δημοκράτες. Διότι οι Εβραίοι, λόγω βίβλου, όπως έχω πει και άλλοτε, η βίβλος για την εποχή του ήταν ένα πάρα πολύ προοδευτικό κείμενο. Ήρθαν μετά οι ταλμουδιστές και το κάναν ακόμα, αν θέλετε, το εξυγχρονίσαν ακόμα περισσότερο αυτά που λεγόντουσαν στη βίβλο.
Όπως παραδείγματος χάρη το οφθαλμόντι οφθαλμού, έρχονται λοιπόν οι τερμουργιστές και λένε, δεν εννοούσε βέβαια να του βγάλει το μάτι, εννοούσε να τον αποζημιώσει. Αυτό το στυλ. Μην ξεχνάμε ότι στην εβραϊκή θρησκεία, προκειμένου να σώσει μία ζωή, μπορεί να παραβιάσει όλε τι εντολέ τη εβραϊκή θρησκεία πλην τριών. Που καλύτερα να πεθάνεις παρά να τις παραβιάσεις. Μία είναι να αλλάξεις θρησκεία, η άλλη είναι αιμομιξία και ο τρίτος είναι η τρίτη εντολή που απαγορεύεται να παραβιάσεις, που δεν είναι λόγο, είναι η δολοφονία, όχι σκότωμα, γιατί σκότωμα υπάρχει στην άμυνα, αυτό άμυνα. Είναι η δολοφονία. Λοιπόν, ανέκαθεν ήταν οι Εβραίοι σαν όταν ήταν προοδευτικοί. Αν λάβετε υπόψη σας δε ότι λόγω των πογκρών που είχαν περάσει, είχαν στερηθεί τα ατομικά τους δικαιώματα σε πάρα πολλές χώρες, πάρα πολλούς αιώνες. Καταλαβαίνετε ότι όταν έρχονται στην Αμερική λοιπόν, βλέπουν ότι τους δίνεται ευκαιρία να υπερασπιστούν όχι μόνο πια τα δικαιώματα τους, αλλά και τα δικαιώματα γενικότερα τα ανθρώπινα, γι' αυτό και ας μην ξεχνάμε ότι, παραδείγματος χάρη, οι μαύροι στην δεκαετία του 60 που πολεμούσαν για τα δικαιώματά τους, ο Λεβίν ήταν ο Εβραίος, ένας από τους συμβούλους, ίσως λένε ότι ήταν ο μεγαλύτερος σύμβολος του, Μάρτιν Λούτερ Κινγκ. Και πολλοί Εβραίοι ήταν μαζί του για να δώσουν τα δικαιώματα, για να μπορέσουν να κατορθώσουν, να διεκδικήσουν τα δικαιώματα των μαύρων. Όποιος από σας έχει δει το περίφημο έργο «Ο Μισισιπής καίγεται», που είναι βασισμένο πάνω σε αληθινή ιστορία τριών εθελοντών, θα δει ότι οι δύο από αυτούς ήταν Εβραίοι και ο ένας ήταν μαύρος. Αυτό λοιπόν είναι ένας κι άλλος λόγος, ότι εκφύσεως οι Εβραίοι είναι εκφύσεως, αν θέλετε, ή εκθέσεως, δεν έχει σημασία, θα έλεγα, ίσως πολλοί θα λέγανε εκθέσεως και ίσως να έχουν και δίκιο για αυτά που τραβήξανε, είναι προοδευτικοί, γι' αυτό και πάνε με το Δημοκρατικό Κόμμα ως συνήθως. Τέλος, θα πω και δύο ακόμα πραγματάκια, ότι ένα από τα περίεργα πράγματα στην αμερικανική ψήφο, την αμερικανοεβραϊκή ψήφο, είναι η διαφορά μεταξύ Ορθοδόξων Εβραίων και όλων των υπολείπων. Οι Ορθόδοξοι Εβραίοι ως συντηρητικότερα άτομα από τον μη Ορθόδοξο, λέει εδώ πέρα λοιπόν η στατιστική ότι, συγγνώμη, ότι οι μη Ορθόδοξοι Εβραίοι ψήφισαν ως εξής. Μεταξύ των Ορθοδόξων Εβραίων 57% ψήφισαν Ρεπουμπλικανούς, όταν το σύνολο των Εβραίων είναι 22, και μόλις 36% ψήφισαν Δημοκρατικούς, όταν το σύνολο των Εβραίων σε Δημοκρατικούς είναι 70%. Βλέπετε ότι η θρησκεία παίζει πάντοτε ως συντηρητικότερη, πάντοτε παίζει το ρόλο της, ακόμα και στις αμερικανικές εκλογές. Αυτό είναι λοιπόν ο λόγος λίγο πολύ γιατί οι Εβραίοι Αμερικανοί επηρεάζουν τόσο πολύ. Επηρεάζουν, δεν ξέρω αν είναι τόσο πολύ, λίγο πολύ, αλλά επηρεάζουν στις αμερικανικές εκλογές. Αυτά! Γεια χαρά!